κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη συνέντευξη τύπου με αφορμή τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου και Μεσογειακού Πρωταθλήματος Κυπέλλου 2014 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην περιοχή μας. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο Ελληνικής και Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, κύριο Γεώργιο Γερόλυπο, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν και τη συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο μαζί. Μόλις ξανάρθατε, ξανάρθαμε. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να τονίσω ότι ο Δήμος υπό την Δημαρχία του κύριου Γιόνι στηρίζει τον αθλητισμό και πάλι βρήκαμε την ευκαιρία σε ένα περιβάλλον το οποίο διαμορφώνει πάντοτε εκάστοτε δημοτική αρχή, το οποίο είναι πάλι φιλικό, να φέρουμε μια μεγάλη διοργάνωση, μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε κάνει παλιότερα. Εδώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό κύπελλο και ένα μεσογειακό πρωτάθλημα μαζί. Και θέλω να σας πω ότι πλέον και η διαφορά του με τα προηγούμενα είναι ότι παίρνει και μοριοδότηση για τους ευρωπαϊκούς αγώνες και για την παγκόσμια κατάταξη, που είναι σημαντικό πάρα πολύ. Δηλαδή θα έχουμε πολύ καλούς αθλητές. Και εδώ γίνεται και ο μεγάλος τελικός στις 19 Οκτωβρίου, ο μεγάλος τελικός της μεσογειακής σειράς κυπέλλων, το Triathlon 1, είναι η Φόρμουλα 1 του Τριάθλου, την οποία διοργανώνουμε στο μεσογειακό αυτή τη στιγμή επίπεδο, αλλά επειδή είχε επιτυχία το πρώτο κομμάτι, το αναβάθμισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία και μας το έκανε και ευρωπαϊκό κύπελλο και έχει και παγκόσμιο πλέον χαρακτήρα. Περιμένουμε πάνω από 200 αθλητές πρώτης κατηγορίας, elite, και νομίζω ότι είναι η αρχή να το κάνουμε κάθε χρόνο. Αυτό θα το κάνουμε κάθε χρόνο εμείς στην Ελλάδα. Ο μεγάλος ελληνικός θα γίνεται μία φορά στην Ιταλία, μία στην Ελλάδα. Ο ελληνικός αγώνας λοιπόν αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με το μεγάλο τελικό εδώ, που θα βγει και ο μεγάλος νικητής από τη σειρά όλης της σειράς των μεσογειακών κυπέλλων με το μεγάλο τελικό εδώ. Θέλω να σας πω ότι το τρίαθλο είναι ένα άθλημα καλοκαινό μένα, αλλά οι συνθήκες είναι τόσο καλές. Εδώ τώρα Σεπτέμβριο έχουμε καλοκαίρι έξω και τόσο καλές για την Ελλάδα που θα βοηθήσουν να γίνει ο πόλος έλξης για προπονητικά camps τα οποία θέλουμε να φέρουμε σε αυτή την περιοχή. Είναι κοντά στην Αθήνα, είσαστε πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, έχετε άμεση σύνδεση με τον Προαστιακό. Είναι πράγματα που ζητάει η Διεθνής Ομοσπονδία και ζητούν και οι αθλητές. Και ευελπιστώ ότι την περιοχή της Κορινθίας, αλλά και το Λουτράκι που, από το οποίο ξεκινάει και θα είναι η εκκίνηση από εδώ και ο τερματισμός στην Κόρινθο, η περιφέρεια δηλαδή αυτή της Κορινθίας και του Λουτρακίου ο Δήμος θα αποτελέσουμε πόλο έλξης για, όχι μόνο για αγώνες, τους οποίους θα κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά επίσης και για προπονητική προετοιμασία που θα ανεβάσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους την προσέλευση αθλητών και των ανθρώπων που τους συνοδεύουν στην περιοχή σας. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο στόχος είναι διτός, ένας πολύ καλός αγώνας και επιπλέον είναι να έχουμε και την προσέλευση, το value in kind που θα δώσουμε και το legacy που θα λέγαμε, δηλαδή την μετά αγωνιστική κληρονομιά που θα αφήσει ο αγώνας αυτός, οι άνθρωποι να το γνωρίσουν, να τους αρέσει το περιβάλλον. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρετε αυτό, και από παιδί έρχομαι εδώ στην Σολυτρέα και χαίρομαι πάντα όταν είμαι εδώ. Πιστεύω ότι και στους άλλους αρέσει, στους ξένους. Και αυτοί θα μείνουν εδώ και θα φέρουν και άλλους μαζί τους. Και αυτό είναι το οποίο μπορεί να πουλήσει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Το έχω πει πολλές φορές. Ήλιο, θάλασσα και πολιτισμό μπορεί να πουλήσουμε. Δεν πουλάμε τίποτα από όλα αυτά καλά, αλλά τέλος πάντων είναι καιρός ίσως να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερα. Και με την ευκαιρία αυτή και να δώσω σε εσάς το λόγο, θέλω να ευχαριστήσω. Πρέπει να τους ευχαριστήσω γιατί είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν. Θα αφήσω τους πιο βασικούς τελευταίους, δηλαδή εσάς, που επιτρέπετε. Θέλω το καζίνο του Λουτρακίου, το Waves, το Medi Center, το Live Via de Las, το Ιπανέμα, το Club, τον αυταθλητικό όμιλο Αρίωνα, το Λουτράκι Thermal Spa, το οποίο μας βοηθάει και αυτό και είναι καλό και όλες οι αθλητές, πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίσουν και να το χρησιμοποιήσουν. Την εταιρεία Ζυμαρικό Μέλισσα, το Perli Zimi,
το Visit Greece που τελούμε υπό την αιγίδα του. Να πω ότι οι επίσημοι διοργανωτές είναι η Μεσογειακή Ομοσπονδία και η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου. Αυτή τη φορά φορά δύο καπέλα, είμαι και πρόεδρος στη Μεσογειακή. Οι φορείς υλοποίηση είναι το Sport Camp και το Sport Travel Track, που, δηλαδή τοπικοί παράγοντες. Φέραμε άλλους από την Αθήνα εδώ, χρησιμοποιούμε ανθρώπους που έχετε εσείς εδώ. Και οι βασικοί συντελεστές είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία μας συνδράμει, τον τίτλο Mythical Peloponnese. Και η φιλοξενία είναι από το Δήμο του Λατρακίου εσάς, Δήμο Λατρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων και από το Δήμο Κορινθίας. Και θέλω να ευχαριστήσω τους επίσημους υποστηρικτές που είναι οι άνθρωποι που θα βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των αγώνων και να ζητήσω την κατανόηση των πολιτών του Λατρακίου και της Κορινθίας, δεδομένου ότι για μερικές ώρες μόνο θα κόψουμε την κυκλοφορία για την ασφάλεια των αθλητών, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτούς να δουν ένα άθλημα, να διεξάγεται μπροστά τους, χωρίς εισιτήριο. Δεν έχουν πολλές δυνατότητες σήμερα στην Ελλάδα να περνάνε υψηλό επίπεδο αθλητές σε μια περιοχή η οποία δεν είναι στο κέντρο, η Αθήνα, δηλαδή η Θεσσαλονίκη. Και να ευχαριστήσω το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αρτοφυλακή Κορίνθου, οι οποίοι θα συνδράμουν στο θαλάσσιο κομμάτι του αγώνα, που είναι τα 1500 μέτρα κολύμβια. Τον τουριστικό οργανισμό προβολής και ανάπτυξης του Λατρακίου, που έχει βοηθήσει στην πρόθεση του event, την Ελληνική Αστυνομία Κορίνθου και το Πυροσβεστικό Σώμα Κορίνθου και επίσης την Ολυμπιαδό, η οποία μας βοήθησε. Και τελευταία αφήνω εσάς, κύριε Δήμαρχε, ο οποίος μας έχετε αγκαλιάσει και κατά το παρελθόν και μας αγκαλιάζετε τώρα, και θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά εκ μέρους όλων των αθλητών του Τριάθλου και της Μεσογειακής Ομοσπονδίας και των Ελλήνων αθλητών, γιατί θα έχουμε και πολλούς Έλληνες αθλητές. Και να σας πω ότι νιώθουμε πάρα πολύ ευχάριστα και άνετα στην περιοχή σας, με εσάς εδώ. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προωθήσουμε τον Δήμο σας και να ευχαριστήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη Δημοτική σας Αρχή και εσάς προσωπικά για την ιδιαίτερη συμβολή και την αρρωγή την οποία δίνετε σε έναν του Αθήνας Τριάθλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Δήμου Λατρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων, σας καλωσορίζω στην πόλη μας, που θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εκδηλώσεις που έχουν διοργανωθεί ποτέ στην περιοχή μας, το Πανευρωπαϊκό Κύπελλο και το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Κυπέλλου 2014, την Κυριακή στις 19 Οκτωβρίου 2014. 4 χρόνια μετά την αντίστοιχη επιτυχημένη διοργάνωση με τον τίτλο 2010 Λουτράκι European Championship και Balkan Championship, επανερχόμαστε με ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να θεσμοθετήσουμε τον αγώνα στο Λουτράκι και να τον καθιερώσουμε στη συνείδηση του αθλητικού μας κοινού ως το πλέον πετυχημένο διεθνές τριαθλητικό event στην Ελλάδα. Τα ωφέλη από την αθλητική εκδήλωση αυτή δεν περιορίζονται στα αυστηρά πλαίσια της διοργανώτριας αρχής, αλλά μέσω αυτής διαχέονται στους πολίτες και στους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής του Λατρακίου και της Κορίνθου. Η ενεργή συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, αλλά και η ενεργοποίηση μέσω αυτού όλων των φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους, θα αποτελέσει κριτήριο επιτυχίας και στίχημα για την διοργάνωση και τις πόλεις που θα τη φιλοξενήσουν. Ως Δήμος, είμαστε δίπλα στην Ομοσπονδία και στην Περιφέρεια για να υποστηρίξουμε τον αγώνα, αλλά και τις επόμενες διοργανώσεις στο μέλλον, ώστε να αναδείξουμε τον τόπο μας στην Ελλάδα και διεθνώς. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Άφησα στο τέλος. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συμφοιτητή μου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γερόλυμπο, που μετά από 4 χρόνια βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο, στις ίδιες θέσεις, και αυτός σαν πρόεδρος και εγώ σαν δήμαρχος, να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε από εδώ και πέρα, στην επόμενη πενταετία που θα είμαστε εδώ πέρα σαν δημοτική αρχή, όσο μπορούμε μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, τα οποία πιστεύω πρώτα θα κάνουν καλό στους αθλητές, στον κόσμο του Λατρακίου, της Κορίνθου ευρύτερα, και θα κάνουν και διεθνή προορισμό τον τόπο μας για μεγάλους αθλητικούς και διεθνείς αγώνες. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και φέρνετε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εδώ.
και πιστεύουμε ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και να όλοι οι αθλητές να φύγουν με τα καλύτερα λόγια από εδώ από το πόδι. Ευχαριστώ, κύριε. Παρακαλούμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, κύριο Σταύρο Κεφάλα. Εκ μέρους του Δημάρχου Κορινθίων, καλωσορίζουμε τους αθλητές και στηρίζουμε την Ομοσπονδία του Τριάθλου που προάγει ολυμπιακά αθλήματα μέσα από την κολύμβηση, την ποδηλασία και το τρέξιμο, δίνοντας έμφαση στην αντοχή, την τεχνική και την τακτική. Χαιρετίζω τη συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, αφού η γεωγραφική μας εγκύτητα καθώς και η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά λειτουργεί ευνοϊκά και επιβάλλει τη συνεργασία σε όλους τους τομείς όπως τώρα στον αθλητισμό. Εκτιμώ ότι μέσα από παρόμοιους αγώνες προβάλλεται όχι μόνο ο αγώνας του τριάθλου, αλλά παράλληλα αναδεικνύονται τουριστικά οι ομορφίες της περιοχής μας καθώς και η ιστορία του τόπου μας. Η συνεργασία της Περιφερειακής Νότης Κορινθίας αλλά και η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων αποδεικνύει την αποδοχή αυτού του σημαντικού εγχειρήματος με ένα πνεύμα ομαδικότητος το οποίο μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια προδιαγεγραμμένη επιτυχία. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι συμπολίτες μας αγκαλιάζουν αυτή την αγωνιστική διοργάνωση αφού τα ωφέλη από τους αγώνες του τριάθλου διαχέονται ευρύτερα στην κοινωνία, στους επαγγελματίες και πολίτες των δύο Δήμων και της περιοχής μας. Στα πλαίσια αυτά, καλωσορίζουμε την άφιξη των αθλητών, χαιρετίζουμε τη συνεργασία με την Ομοσπονδία Τριάθλου, την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, το γειτονικό μας Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, το Sport Cup ως φορέα υλοποίησης της διοργάνωσης και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Τελειώντας, θα θέλαμε τόσο ο Δήμαρχος Κορινθίων, εγώ και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όπως αυτή τη στιγμή διοργανώνουμε με επιτυχία το 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπως μαζί θα διοργανώσουμε το Διεθνή Αγώνα Τριάθλου, έτσι και στο μέλλον θα είναι φύση έργο για όλους μας να διοργανώσουμε από κοινού και άλλες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις που σκοπό θα έχουν ως όμορφοι Δήμοι να προβάλλουμε την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή διαμονή στους αθλητές. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λουτρακίου, κύριο Αναστάσιο Σακελαρίου. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω αντίστροφα λιγάκι. Θα ήθελα να χαιρετήσω τη συνεργασία των δύο Δήμων, Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και Κορινθίων, που ξεκίνησε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το Διεθνές Αγώνα Τριάθλου. Και ελπίζω και εγώ στην μελλοντική αυτή συνεργασία. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Ομοσπονδία και τους αθλητές που θα συμμετέχουν στο διεθνή αυτό αγώνα και από πλευράς δικιά μου ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οργανωτικά να έχουμε απόλυτη επιτυχία σε αυτή τη διοργάνωση με σκοπό αυτή η διοργάνωση να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην περιοχή μας.